Αυτός ερχόταν και έπεσε πάνω, πάνω στο φορτηγό. Τον είδα εγώ, έκανε φρέναρμα. Τώρα, αλλά εγώ κλειστό ένα μέσο. Το πέταξε. Σταμάτησα κιόλας, πού να μην σταματούσα. Εσύ καλά, σε είδαμε. Εσύ είσαι με το φορτηγό. Σταμάτησα. Αυτός σταμάτησε και αφού δεν αυτός από εκεί φρενάρει και έβαμε. Αφού είναι όλο έτσι. Αυτός έχασε από εκεί, τον έχει πήγαινε αριστρά, δεξιά, αριστρά, δεξιά. Έχασε τον έλεγχο, δεν πήγε, δεν μπορούσα. Αδύνατο στάθηκε για τον οδηγό ενός οχήματος τύπου Βαν να ελέγξει το αυτοκίνητό του όταν έφτασε στις στροφές του Δρούγου μετά το Δομοκό και καρφώθηκε στον κινητήρα Νταλίκας που ανέβαινε από το αντίθετο ρεύμα. Η ολισθηρότητα του οδοστρώματος μετά και την πρωινή βροχόπτωση δημιούργησε συνθήκες παγοδρομίου σε αρκετά σημεία της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας Λάρισας. Όχι, δεν έχω χτυπήσει, όχι, όχι, εντάξει. Αλλά έχει μεγάλη ζημιά το όχημα. Ναι, έχει πολύ μεγάλη ζημιά, ναι. Ο άνθρωπος, εσείς τι είδατε, το αυτοκίνητο να έρχεται πάνω σας? Ναι, ήρθε πάνω μου και πάτησα φρένο και σταμάτησα. Αυτό, τίποτα άλλο, ανακλαστικά. Έχει χτυπήσει ο οδηγός? Δεν μπορώ να ξέρω πόσο σοβαρά είναι ο οδηγός. Το νοσοκομιακό, εντάξει. Πιστεύω δεν χτύπησε πολύ όμως. Έχασε τον έλεγχο λόγω ολισθηρότητας? Έχασε τον έλεγχο λόγω κάτι, όταν κατέβηκατε κάτω? Όχι, όχι, δεν είπε τίποτα, όχι. Ήταν σοκαρισμένο. Ναι, ναι, όπως και εμείς. Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού που επέβαινε στο βανάκι χρειάστηκε η επέμβαση των ανδρών της 7ης ΕΜΑΚ. Λεπτά πριν την σύγκρουση, διερχόμενο γιοταχή με δύο επιβαίνοντες είχε βγει εκτός οδοστρώματος. Σοκαρισμένος ο οδηγός που προσπαθούσε να συνεφέρει την ηλικιωμένη κυρία που είχε μαζί του συνοδηγό, είδε την σύγκρουση των δύο οχημάτων σε απόσταση αναπνοής από το σημείο στο οποίο είχε βρεθεί η μαύρη Mercedes που οδηγούσε. Αφού έχει πέσει πετρέλαιο, δεν ξέρω πώς, ούτε με 20 ήμουνα. Μόνο από το. Έμπορε, επειδή έβρεξε. Είχατε ευθυνώστε. Έβρεξε, ναι, έτσι έβρεξε. Ναι. Ευθυνώστε προσλαμία. Δεν ήταν γονάτια, ναι. Που γλίτσα. Είχατε φύγει έξω πριν γίνει το ατύχημα με το φύγιο. Ναι, πριν. 10 λεπτά πριν. Τι είδατε? Μετά είχαμε μια γκριά εκεί πέρα. Ρίξαμε ένα ώρα να συνέρθει. Μετά ακούμε μπαμ, αυτός φρενάρε εκεί. Δεν μπορούσα να φρενάρει και ήρθε πάνω του στο φορτηγό. Υπήρχε εγκλωβισμένο άτομο στο γιοταχή φορτηγό όχημα και αμέσως κάναμε τον απεγκλωβισμό με τη βοήθεια της 7ης ΕΜΑΚ. Το άτομο ήταν τραυματισμένο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο με όχημα του ΕΚΑΒ. Πόσο σοβαρά ήταν? Δεν ήταν πολύ σοβαρά, ήταν χτυπημένος και χρήζει άμεσης ιατρικής βοήθειας. Μια εκτίμηση για το πώς έγινε το συμβάν, σας είπε κάτι? Το συμβάν δεν γνωρίζω, η τροχέα θα κάνει προανάκριση. Σίγουρα ευθύνεται το οδόστρωμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ ολισθηρό. Και χρειάζεται οι οδηγοί να δείχνουν μεγάλη προσοχή στο συγκεκριμένο σημείο, διότι συμβαίνουν συχνά πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Άγιο είχε ο 19χρονος οδηγός ενός Mercedes Mart, ο οποίος βρέθηκε σε γκρεμό μετά την διασταύρωση Καλαμακίου στο δρόμο για Δομοκό. Ο 19χρονος κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, να σκαρφαλώσει στο οδόστρωμα και να ειδοποιήσει για βοήθεια. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαμίας για προληπτικούς και μόνο λόγους.